Ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης των εργαζομένων στην τέχνη και τον πολιτισμό, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης μία ακόμη κινητοποίηση καλλιτεχνών και εργαζομένων του χώρου με την υποστήριξη του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Η πλειονότητα των εργαζομένων σε όλους τους χώρους του πολιτισμού και σε όλες τις ειδικότητες έχουν μείνει χωρίς κανένα εισόδημα. Οι χώροι που εργάζονται εξακολουθούν να παραμένουν κλειστοί, ενώ φαίνεται πως ο κόσμος της τέχνης θα είναι από τους τελευταίους που θα γυρίσει στην κανονική λειτουργία. Με μία σειρά αιτημάτων, καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στην τέχνη και τον πολιτισμό συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Αμπέροφ, πραγματοποιώντας την δική τους κινητοποίηση, καλώντας την πολιτεία να σταθεί στο πλευρό τους. Περνάμε δύσκολα στον κλάδο το δικό μας. Κάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο είναι εποχιακό, όπως ξέρετε. Αυτό το διάστημα οι περισσότεροι συνάδελφοι περιμένουν να κάνουν κάτι. Υπάρχουν πολλές αδικίες αυτή τη στιγμή. Το σύστημα πετάει πολύ κόσμο έξω από τα 800 ευρώ και είναι και θέμα επιβίωσης. Πάρα πολύ δύσκολα, έχουν αναβληθεί. Ακόμη και αύριο να γινόταν κάτι και να λέγανε ότι εμείς θα ξαναδουλέψουμε, δεν θα υπάρχει δουλειά, γιατί έχουν ακυρωθεί. Δεν υπάρχει κάτι για το επόμενο διάστημα. Θέλουμε το επίδομα στήριξης σε όλους τους συναδέλφους. Το έχει πάρει ένα μικρό μέρος. Θέλουμε αυτό να επεκταθεί και σε άλλους. Ζητάμε η στήριξη να είναι για όσο διάστημα θα βιώσουμε αυτή την πανδημία, την παγκόσμια πανδημία. Κάποιες ελαφρύνσεις σε όλο τον κόσμο, γιατί περνάνε δύσκολα. Και το εργατικό κέντρο σήμερα εδώ στην κινητοποίηση των μουσικών στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους. Όλο αυτό το διάστημα εν μέσω κορονοϊού οι μουσικοί, οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές έχουν μείνει χωρίς δουλειά και με δεδομένου ότι και το επόμενο διάστημα η κατάσταση θα χειροτερεύσει, οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτεθειμένοι, χωρίς μεροκάματο και σίγουρα απαιτούμε να πάρουν και ενίσχυση και το επίδομα και να πάρθουν μέτρα από την πολιτεία ώστε να στηριχθούν οικονομικά αυτοί οι εργαζόμενοι. Ποτέ ο καλλιτέχνης δεν ήταν αποκομμένος από την εποχή του. Γιατί καλύτερα από τον καθένα ξέρει να αναζητά να τραγουδά τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες, τα προβλήματα και την ίδια τη ζωή. Είμαστε λοιπόν ο κρίκος της ίδιας αλυσίδας που παλεύουμε για την επιβίωση, την ποιότητα ζωής, τη μόρφωση, την ελευθερία, την υγεία, το δικαίωμα για εργασία, το σύνολο των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα με τα υπαρκτά προβλήματα και τα αιτήματα των κλάδων μας, όπως μίλησε πριν ο Πρόεδρος, ας δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε κάθε εργαζόμενο του κλάδου που τόσο καιρό βλέπουμε να βγάζουν το μεροκάματό τους δίπλα μας ως βιοκαλαστές. Τους ανθρώπους τα καρσόνια δίπλα μας. Είμαστε οι τεχνικοί, οι χολίτες, οι φωτιστές, αυτοί που στείνουν, αυτοί που ξεστείνουν. Στη δουλειά είμαστε μαζί και στον αγώνα θα είμαστε μαζί. Είναι κοινά τα προβλήματα, είναι κοινά τα ζητήματα, θα τα παλέψουμε μαζί. Η κινητοποίηση μάλιστα πραγματοποιήθηκε μετά μουσικής και σε παραδοσιακό τόνο.